Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους με υγεία και ευτυχισμένο να είναι το νέο έτος που περιμένουμε να μπει σε λίγες μέρες. Θα δώσω το μικρόφωνο στην Πρόεδρο να απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό για τον κόσμο και για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Γεια σας, χρόνια πολλά και από μένα και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελπίζω να παρακολουθήσετε την όμορφη επίδειξη εδώ πέρα, τον κόπο των παιδιών μας και πάνω απ' όλα των προπονητών μας. Και καλή χρονιά να έχουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο για να μαζευτεί και λίγο ο κόσμος με μία μικρή λαχιοφόρο που έχουμε ετοιμάσει για τα παιδιά, για το σύλλογο. Ένα παιδάκι μπροστά και θα τραβάει ένα νούμερο το οποίο θα ανακοινώνεται. Τα δώρα μας είναι αναρτημένα στο περίπτερό μας. Το νούμερο 349, Αλέκος. Κερδίζει μία καφετιέρα. Ευχαριστούμε σίγουρα τους χορηγούς μας και όλους όσους συνετέλεσαν στο να επιτύχει η λαφειοφόρος αγορά. Είναι ένα άθλημα αναγνωρισμένο από την ελληνική πολιτεία. Όλοι οι αθλητές που μπορούν να ακολουθήσουν το αγωνιστικό κομμάτι μπορούν να έχουν κάποια, εφόσον πάρουν κάποιες νίκες από στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να πάρουν κάποια μόρια για την εισαγωγή τους στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μπορούν δηλαδή να μοριοδοτηθούν. Επίσης, όσοι ασχολούνται με το αγωνιστικό καράτε μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό και είμαστε στην ιδιαίτερη χαρά να έχουμε στείλει δύο αθλητές του συλλόγου μας εδώ, τοπικά παιδιά, το Δεμπρόπλωτο Ματθαίο πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στη Γερμανία και την Ξανθοπούλου τη Νίκη, η οποία φέτος... Όταν κάποιος προσπαθεί να τον πνίξει. Το πρώτο πράγμα που διδάσκεται είναι ο αυτοέλεγχος και το κοντρόλ. Το κάθε παιδί μαθαίνει να ελέγχει τα επιθετικά ένστικτα. Να μάθει να ελέγχει, όπως είπα, τα επιθετικά ένστικτα. Να εκτονώνεται και να μπορεί ταυτόχρονα να γυμνάζεται. Τρία κοριτσάκια περπατάνε στον δρόμο, ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί στο κάθε παιδί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Έλα λίγο πιο δυνατά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως μία ζώνη, ένα φουλάρι, για να έχουμε μία αυτοάμυνα. Ανεβαίνουμε λίγο ακόμα. Στροφή γρήγορα! Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Εκ μέρους του Συλλόγου Ποτίων Πλατέως Ιπομνηνή, σας εύχομαι χρόνια πολλά και δημιουργικά και σας καλωσορίζω στη βραδιά των ποντίων, εδώ στη μεγάλη αγκαλιά της Αστερούπολης. Επίσης, εκ μέρους του Συλλόγου θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στη διοίκηση της Αστερούπολης για την άψογη διοργάνωση. Απόψε αναβιώνουμε το έθιμο του Καβουρμά. Τα καζάνια πήραν φωτιά από πολύ νωρίς. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους κυρίους που βοήθησαν για να γίνει ο Καβουρμάς μας, πιστέψτε με, νοστιμότατος. Απόψε οι πόντιοι γιορτάζουν. Το παιδικό και εφηβικό τμήμα του Συλλόγου μας είναι εδώ για να χορέψει για όλους εσάς. Επίσης έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη σκηνή της Αστερούπολης ένα συγκρότημα που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους συλλόγους των ποντίων. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούν κάθε καλοκαίρι απλά δεν περιγράφουν. Δρόμοι
όλοι οδηγούνε και ένα τραγούδι στα στέρια. Όλοι μαζί θα το πούμε, χτυπήστε καμπάνες με χαρά, γιατί ανοίγουν πόρτες στην Αστερούπολη. Τρέχουν τα παιδιά στους δρόμους, Αστερούπολη γλυκιά μας, τι καλύτερο στον κόσμο, ένα γέλιο απ' τα παιδιά μας. Χορέψτε αστέρια και παιδιά, μέσα στη ζάλη τώρα της Αστερούπολης. Χριστούγεννα και πάλι και το πλατή γιορτάζει και μέσα στην καρδιά του μια πολύ γιορτινή χαράζει. Χτυπήστε καμπάνες με χαρά, γιατί ανοίγουν πόρτες στην Αστερούπολη. Τρέχουν τα παιδιά στους δρόμους, Αστερούπολη γλυκιά μας, η καλύτερο στον κόσμο, ένα γέλιο απ' τα παιδιά μας. Χορέψτε αστέρια και παιδιά, μέσα στη ζάλη τώρα της Αστερούπολης. Χορέψτε αστέρια και παιδιά, μέσα στη ζάλη τώρα της Αστερούπολης. Είμαστε εδώ λοιπόν στην Αστερούπολη και σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη στους ποντίους. Πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό το έθιμο του καβουρμά με τις γλίνες και τα υπόλοιπα, τα καζάνια σας που κοχλάζουν. Εδώ έχουμε κρασί το οποίο είναι ζεστό και δίπλα τα οτεία που είναι το πανηγυρικό σας γλυκό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 27 του Δεκέμβρη, έχουμε το έθιμο του καβουρμά, όπου από το μεσημέρι γίνεται η προετοιμασία του κρέατος με το λίπος και όλα τα μπαχαρικά που απαρτίζουν το έδεσμα αυτό. Το προσφέρουμε στον κόσμο δωρεάν. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σαν σύλλογος. Και όπως είπατε, εδώ έχουμε το γλυκό, θα το έλεγα, το παραδοσιακό, το ποντιακό, τα οτεία. Προσφέρουμε και στον κόσμο ζεστό κρασί που περιέχει κανέλα, γαρίφαλο και πορτοκάλι. Αυτά, ούτε λίγα πιστεύω είναι, αλλά ούτε πάρα πολλά. Μας άρεσαν πάρα πολύ οι χορείς σας. Ποια ήταν τα συγκροτήματα, είναι τοπικό του Πλατέως και ποιο άλλο ήταν το προσκεκλημένο συγκρότημα? Το προσκεκλημένο συγκρότημα ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλαγος Ευστάθιος Χωραφάς από την Πατρίδα και το άλλο ήταν το δικό μας, των Κομνηνών, το εφηβικό και το παιδικό τμήμα. Μου άρεσε πολύ που είδα και τα μικρούλικα ακόμα που μαθαίνουν τις ρίζες τους, μαθαίνουν και αυτά τους χορούς της Πατρίδας. Των χαμένων πατρίδων. Είναι το junior το τμήμα και η τελευταία μας μαθήτρια σας άρεσε που είναι η μασκό του συλλόγου. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που από τόσο μικρή ηλικία, από 4-5 χρονών που είναι το junior, έρχονται και οι γονείς προσπαθούν να τα μοιήσουν στην παράδοση και στους ποντιακούς χορούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Με το καλό καινούριο χρόνο να μας βρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Έμβολο που είναι για μία ακόμα φορά κοντά μας. Καλές γιορτές σε όλους. Σήμερα τα γλέντια εδώ στην Αστερούπολη και οι χοροί καλά κρατούν, αλλά ποιοι είναι οι καλύτεροι και οι πιο αρμόδιοι να μας μιλήσουν για τους χορούς που ενθουσίασαν. Μαζί μας έχουμε τον Αλέξανδρο τον Μπερτζανίδη και τον κύριο Φιλιππόπουλο, ο οποίος είναι και οι δύο χοροδιδάσκαλοι, και θέλαμε να μας πείτε καταρχήν εσείς κύριε Φιλιππόπουλε, από τι ενδιαφέρον υπάρχει από τα παιδιά και από ποια ηλικία αρχίζουν και τι θα πρέπει να πληρώσουν οι γονείς τους για να έρθουν στο δικό σας το σύλλογο να λάβουν μέρος στα μαθήματα. Βασικά ο σύλλογος είναι ποντιακός, αλλά κάθε Τετάρτη έχουμε και τμήματα που κάνουμε χορούς από όλη την Ελλάδα και κριτικά διάφορες περιοχές. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν από 3-4 χρονών. Κανένα παιδάκι δεν πληρώνει τίποτα στο δικό μας το σύλλογο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έχουμε κοντά στα 70 παιδάκια και γύρω στους 30-40 μεγάλους στο μεγάλο το τμήμα. Και γενικά και για το δικό μας το τμήμα που κάνω εγώ χορούς από την υπόλοιπη Ελλάδα, το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο για ένα χωριό που κάνει ποντιακούς χορούς, έτσι, γι' αυτό. Εσείς ήθελα να μου πείτε, εάν ο σύλλογός σας διαθέτει τα κουστούμια για τους χορευτές και αν είσαστε προσκεκλημένοι και σε άλλα μέρη προκειμένου να προωθηθεί, ο ποντιακός ελληνισμός που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ το έχει ανάγκη. Ο σύλλογος μας ευτυχεί να έχει αρκετές παραδοσιακές στολές. Βέβαια με το πλήθος των χορευτών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύλλογο δεν τους καλύπτουμε όλους, αλλά προσπαθούμε όσο το δυνατόν να δημιουργήσουμε και άλλες φορεσιές και να τις αυξήσουμε ώστε να καλύψουμε όλους τους χορευτές μας. Σας καλούν και από άλλα μέρη. Νομίζω ότι ο χορός, όπως και οι γεύσεις, οι απίθανες που δοκιμάσαμε, είναι ο γαστρονομικός μας πολιτισμός, η πολιτιστική μας κληρονομιά, και νομίζω ότι μέσω και της δικής σας δουλειάς στο Σύλλογο μπορούν να προωθηθούν αυτές οι ιδέες και να διατηρηθούν. Ο Σύλλογός μας, πέρα από τις εκδηλώσεις που έχει κάθε χρόνο που διοργανώνει ο ίδιος, δηλαδή όπως σήμερα το έθιμο του Καβουρμά που συμμετέχουν τα χορευτικά μας, το πανηγύρι του χωριού που επίσης συμμετέχουν τα χορευτικά μας και το τριήμερο εκδηλώσεων που κάνουμε το καλοκαίρι, τα Κομνηνά, πηγαίνει σε αρκετές εκδηλώσεις όπου μας καλούν και μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε. Πηγαίνουμε παντού. Φέτος πήγαμε και εδώ πέρα εντός του νομού Ημαθίας, πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε πάει και πιο μακριά, συμμετέχουμε στα φεστιβάλ τα ποντιακά με όλα τα ποντιακά σωματεία από όλη την Ελλάδα και προσπαθούμε να πηγαίνουμε παντού. Όπου μας καλούν, όπου έχουμε κάποιες σχέσεις παραπάνω, καλούμε και εμείς χορευτικά, έρχονται οι αυτοί, πηγαίνουμε εμείς, κάπως έτσι πηγαίνουμε. Μπορώ να προσθέσω κάτι εγώ? Και βέβαια. Λοιπόν, βασικά φέτος θα δείτε τα Κομνηνά το καλοκαίρι, θα δείτε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να πούμε κάτι. Και επίσης ο Σύλλογος θα κάνει μία εμφάνιση σε ένα μέρος που δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα, αλλά είναι ένα μέρος που πολύ λίγοι το έχουν πλησιάσει μέχρι σήμερα. Μιλάω για προς Αθήνα μεριά, αλλά ακόμα δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Θα το μάθετε εν καιρό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτά, παρόλο που τώρα δεν μπορείτε να τα ανακοινώσετε. Εμείς πάντως στον Έμβολο σκεφτόμαστε να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να τονίσουμε τις αξίες και τις ρίζες και την πολυτελισμικότητα της περιοχής. Οπότε σας καλούμε για χορούς, για μαγειρέματα. Θα σας το ανακοινώσουμε κι εμείς. Γιατί νομίζω ότι κάποιο μέσο που είναι στην περιοχή, είτε διαδικτυακό είτε οτιδήποτε, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή τους η διάδοση του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε.